Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ξεκαθάριζε ο υπουργός εξωτερικών μετά τη συνάντηση. Παίζεις το κίνδυνο πώς εκτελείται ο πρωθυπουργός. Κορυφώνεται η σύγκρουση εντός και εκτός Βουλής για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Σε αναμένα κάρβουνα η κυβέρνηση για την αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία. Γκρίνιες στο Πασόκ και για τον εφαρμοστικό νόμο. Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση. Επισόδια στο Σύνταγμα μετά τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων. Πετροπόλεμος και δακρυγόνα μεταξύ ΜΑΤ και κουκουλοφόρων. Καταγγελίες για προβοκάτσια. Το γύρο του κόσμου κάνουν οι σκηνές της βίας. Νέες ασφικτικές πιέσεις από τις Βρυξέλλες για να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο. Δεν υπάρχει πλάν B για την Ελλάδα, διαμηνύουν Τρισέ, Ρομπάι και όλοι οι Ρεν. Καταρχήν συμφωνία και της Γερμανίας στο γαλλικό σχέδιο για τα ομόλογα. Έκρηξη βουλευτών του Πασόκ κατά Πάγκαλου για τις δηλώσεις ότι θα βγουν τα τάγκς αν η χώρα χρεοκοπήσει. Θερμό επεισόδιο στους διαδρόμους της Βουλής. Αποστάσεις της κυβέρνησης από τον αντιπρόεδρό της. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σκληρή κόντρα ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι χρησιμοποιεί ψεύτικα διλήμματα με στόχο να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε, κατηγορώντας τον κύριο Σαμαρά ότι προσεγγίζει με απλοϊκό τρόπο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη χώρα. Τώρα, πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, να μας δώσει το πολιτικό κλίμα της ημέρας. Αμέσως μετά θα έχουμε τα σχόλια του Γιώργου Τράγκα, του Άκη Παυλόπουλου και της Κάτιας Μακρύ και βέβαια τα σχόλια και τις πληροφορίες του Χρήστου Κόνστα. Ανδρέα, ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται? Νίκο, κανείς δεν μπορεί να πει σε κανέναν στη Βουλή από ό,τι φαίνεται. Το είδα, θα το δούμε και σε λίγο από στις κόντρες και στο διάλογο που είχαν ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Πάντως, σε λιγότερα από ένα 24ωρο θα γνωρίζουμε εάν θα ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο. Εάν δηλαδή ψηφιστεί και η χώρα πάρει την ευρωπαϊκή βοήθεια και προχωρήσει αυτόν τον επώδυνο δρόμο που διαγράφεται μπροστά της για να βγει από την κρίση, ή αν θα καταψηφιστεί και θα γνωρίσουμε και την άλλη πλευρά. Θα δούμε δηλαδή τι σημαίνει η επόμενη μέρα της καταψήφισης του μεσοπρόθεσμου. Βεβαίως φρόντισαν σήμερα Ευρωπαίοι παράγοντες και από χθες ο κύριος Όλι Ρεν, ο κύριος Μπαρόζο, ο κύριος Ρομπάι να μας περιγράψουν τι σημαίνει η επόμενη μέρα. Έθεσαν καθαρά το δίλημα στους Έλληνες πολιτικούς. Χρεοκοπία ή μεσοπρόθεσμο, μας είπαν σήμερα. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το κλίμα των πιέσεων, η βουλευτοκλίμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αρχίζει και σταθεροποιείται. Οι εκτιμήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι αναμένεται να ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, Νίκο, 154 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τους 155 που έχει αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Αθανασιάδης επιμένει στο όχι, ο κύριος Ρομπόπουλος συμφωνεί. Βεβαίως όλα αυτά εκτός απρόπτου, γιατί πολλά απρόπτα έχουμε δει στις ψηφοφορίες από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και ως πρώτο δείγμα συσπήρωσης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, εκτιμούν πως ήταν το σημερινό, η σημερινή υπερψήφιση του σκληρού εφαρμοστικού νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Βέβαια, στο Μέγαρο Μαξίμου έχει αλλάξει από χθες τακτική, έχει σταματήσει τα καλοπιάσματα, έχει σταματήσει τις πιέσεις και τις δημόσιες σχέσεις και θέτει ανοιχτά το δίλημα στο κάθε βουλευτή να πάρει τις ευθύνες του και να ψηφίσει ή να καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο με ό,τι συνέπειες αυτό έχει. Το βαρύ όμως πολιτικό κλίμα έχει επηρεάσει και την κοινωνία και υπάρχουν και ορισμένες πιέσεις μέσα στην κοινωνία προς τους βουλευτές αυτή φορά από παραγωγικές τάξεις που θέλουν να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Και αυτή η πίεση δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις και στα άλλα κόμματα, Νίκο. Έχουμε ένα προβληματισμό σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάμε σε αυτό, Ανδρέα, θα έρθω αμέσως πάλι σε σένα. Είναι στο βήμα της Βουλής ο κύριος Βενιζέλος. Πάμε να πάρουμε γεύση από την τοποθέτησή του. Δικαιώνει την επιστημονική μου άποψη αυτή και την πολιτική. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας του κοινωνικού δικαίου, επειδή αυτή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να χειρίζεται τις διατάξεις περί ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει και εκτιμήσεις
οι οποίες είναι ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές και μπορεί να θέσει έναν φάκελο στο αρχείο εάν εκπληρωθούν άλλες προϋποθέσεις. Και τέτοια προϋπόθεση είναι αυτή που τάσετε τώρα να γίνει μια πρώτη προσπάθεια αποκρατικοποίησης ώστε ή δυνατόν μέχρι το τέλος του μήνα να έχουμε εισπράξει τα 400 εκατομμύρια που αφορούν την πώληση των μετοχών του ΟΤΕ, ενώ παρακρατούνται τόσες μετοχές του Δημοσίου όσες αρκούν για να διατηρηθεί σε ισχύ η Συμφωνία Μετόχων και άρα να διατηρούνται τα ειδικά δικαιώματα που έχει το ελληνικό δημόσιο στον ΟΤΕ λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα του οργανισμού. Δεν πάβει να ισχύει η Συμφωνία Μετόχων. Μιλά για τον ΟΤΕ τώρα ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης. Πάμε να δούμε τους διαξηφισμούς που προηγήθηκαν ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλα. Ο Παντρέου βέβαια τελευταία επικαλείται τον πατριωτισμό όταν πρόκειται να πάρει οδυνηρά μέτρα. Αλλά πατριωτισμό σημαίνει συλλογική προσπάθεια ώστε να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη και πιο ελεύθερη, όχι να την οδηγήσουμε στα χειρότερα. Το ΠΑΣΟΚ θυμάται την πατρίδα και τον πατριωτισμό όταν πρόκειται να εκβιάσει για ακόμα χειρότερα δεινά και να βυθίσει το λαό στην κατάθλιψη και στα διέξοδα. Αντίθετα, για μας ο πατριωτισμός έχει νόημα όταν μιλάει γλώσσα ελευθερίας, όχι καταναγκασμό, και όταν ανοίγει δρόμους προοπτικής και ελπίδας. Με αυτό το νόημα της πατρίδας, σας ζητώ να σταθμίσετε τη σημερινή σας απόφαση, να απορρίψετε τα ψεύτικα διλήμματα, να καταψηφίσετε τα διέξοδα. Μια κρίση τέτοιων διαστάσεων, μια κρίση που έχει πυρηνικά χαρακτηριστικά, δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον συμβατικό, τετριμένο πολιτικό λόγο. Εάν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει πράγματι ότι η κοινή γνώμη, ο ελληνικός λαός, ο κάθε πολίτης περιμένει να ακούσει αυτό εδώ μέσα σήμερα, είναι γελασμένος. Εμείς δεν λέμε ότι μπορούμε μόνοι μας. Εμείς δεν λέμε ότι όλα είναι καλά. Εμείς δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα καλά. Εμείς λέμε ελάτε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Εμείς καλούμε σε εθνική συστράτευση και σε εθνική επιστράτευση. Γιατί δεν διαχειριζόμαστε μια οποιαδήποτε πολιτική περίοδο. Διαχειριζόμαστε μια περίοδο που έχει μοναδικά ιστορικά χαρακτηριστικά. Όλα έχουν συμποκνωθεί, όλα ελέγχονται, όλα ανατρέπονται, όλα ξαναγράφονται. Και είναι απόνο, κύριο Σαμαράς, κρατάει αποστάσεις ασφαλείας. Στην πραγματικότητα σκέπτεται με βάση το κομματικό του συμφέρον και την εκλογική του προοπτική. Χωρίς να δίνει απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί αν αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και κληθεί να διαχειριστεί αυτός την κρίση και να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις. Το Σεπτέμβριο του 9, ο κύριος Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές θέτοντας το υπέρτατο ψευτοδίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν νομίζω ότι ξεχνιούνται εύκολα τέτοια πράγματα. Τελικώς ο κύριος Παπανδρέου κατάφερε και τα δύο. Και σοσιαλισμό και βαρβαρότητα. Για το σοσιαλισμό μην έχετε καμία αμφιβολία. Προστάτεψε όσο μπορούσε τον κρατισμό και γονάτισε την οικονομία με φόρους. Όσον αφορά τη βαρβαρότητα, απλώς κοιτάξτε γύρω σας, δεν μένει ούτε παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει λοιπόν ένα ταλέντο να εκβιάζει το λαό, να διαλέγει ανάμεσα σε δύο κακά, τελικώς φέρνει και τα δύο τα κακά. Λέει ο κύριος Σαμαράς, μα τώρα είμαστε πιο κοντά στη χρεοκοπή από το Μάιο του 2010. Επαναλαμβάνεται το δίλημα. Όχι, δεν είμαστε πιο κοντά στη χρεοκοπή. Είμαστε πιο μακριά από τη χρεοκοπή. Μπορεί να μην πετύχαμε 100% τους στόχους μας και είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω κάθε κριτική που ασκείται. Να τη συνομολογήσω για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν μπορεί συνεχώς να είμαστε εχμάλωτοι του απότερου ή του εγκύτερου παρελθόντος. Επιτέλους η χώρα αυτή έχει ένα δικαίωμα στο μέλλον, στην αισιοδοξία, στην προοπτική. Δεν μπορεί να καθυλώνεται σε μια τετριμένη, ανακυκλούμενη κομματική αντιδικία. Φταίτε, φταίμε, τα κάνατε καλύτερα, τα κάναμε χειρότερα. Και τούμπαλι. Με συγχωρείτε, αυτό είναι καλότερο των περιστάσεων, αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού. Πάμε στη Βουλή και στη Μαριάνθη Κωνσταντάτου να μας μεταφέρει το κλίμα. Μαριάνθη.
Για δεύτερη μέρα λοιπόν συνεχίζεται εδώ στη Βουλή η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κρίσιμη ψηφοφορία την αυριανή, αύριο δηλαδή το μεσημέρι γύρω στις 3 με 4. Δεν θα ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο συνολικά και συντεταγμένα, ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά να λέει, ενώ ο κύριος Βενιζέλος προσπάθησε να θέσει και την αξιωματική αντιπολίτευση πρώτων ευθυνών της. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι πριν από λίγο συνεχίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το θέμα που ξεκίνησε από χτες με τις δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου για χρεοκοπία ή τάγκς. Ο κύριος Τσίπρας, ανεβαίνοντας το βήμα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό και τον παρόντα Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βενιζέλο, να καταγγείλει τις δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου ή τουλάχιστον να διαφοροποιηθεί. Το λόγο αμέσως πήρε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος, ο οποίος είπε ότι θέλω να πω ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει Αργεντινή και σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Ο κύριος Βενιζέλος πήρε αμέσως μετά το λόγο και είπε ότι προτείνω να συμφωνήσουμε όλοι, όλοι εδώ μέσα στη Βουλή, σε αυτό που είπε ο κύριος Πετσάλνικος, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν θα γίνει Αργεντινή. Η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι μετά τα μεσάνυχτα και αύριο το πρωί και βεβαίως θα κορυφωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία μετά από το αίτημα που έχει καταθέσει το ΚΚΕ αύριο το μεσημέρι. Μαριάνθη, αν έχεις κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τράγκα για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο του. Κοιτάξτε, αν γίνουμε Αργεντινή πάλι καλά, αν γίνουμε Γουατεμάλα τι γίνεται ή αν γίνουμε τίποτα άλλο από αυτά που έχει αφήσει πίσω το ΔΝΤΑΦ και οι διεθνείς αγορές. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι βλέπω ότι πλέον κοντράρεται ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή πρέπει να επιβεβαιωθεί όπου να είναι ο Guardian, ο οποίος γράφει ότι είναι πολιτικά νεκρός ο κύριος Παπανδρέου. Έχει αφήσει έναν καλύτερο ρήτορα, ο οποίος διασταυρώνει το ξύφος του με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δηλαδή ο Gordon Brown μετά τον Tony Blair, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στην ουσία, κύριε Χατζηνικολάου, ο κανιβαλισμός των αγορών ολοκληρώνει μια ακόμη φάση της κατοχής του στην Ελλάδα με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Δηλαδή, τα πάντα ακούγονται στη Βουλή και κυρίως μου άρεσε γιατί εγώ άκουσα από τον Real FM την ομιλία ολόκληρη του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος είπε υπάρχει η περίοδος του Σπύριν και η περίοδος του Θερίζιν, αλλά στη Βουλή των Ελλήνων δεν ακούγεται πρώτον προς φτάσαμος εδώ. Αυτό έχει ξεχαστεί. Τα οικονομικά σκάνδαλα, η λαιλασία, οι ρεμούλες, οι ληστείες του παρόντος πολιτικού σκηνικού που εμφανίζεται ως διασώστης, ναυαγοσώστης και πυροσβέστης, δηλαδή ο ληστής, εμφανίζεται και λέει ότι είναι ανάγκη να λέμε ποιος φταίει, αν φταίσαι εσύ, όπως έλεγε ο κ. Βενιζέλος προηγουμένως, ή φταίω εγώ και τούμπαλιν. Δηλαδή, πρώτον, να γίνουμε αμνήμονες όσον αφορά τους προτετίους της πρωτοφανούς εθνικής οικονομικής καταστροφής. Το δεύτερο που δεν ακούγεται, γιατί ψιλοψιθυρίζουν τα περί ανάπτυξης, ο κύριος Βενιζέλος λέει εμείς θα πάμε και σε ένα άλλο μνημόνιο αναπτυξιακό. Ο κύριος Σαμαράς λέει ένα νέο μείγμα που θα είναι η μείωση των φόρων μόνο. Δεν λέει κανείς όμως ότι το μεροκάματο θα είναι στα 3,5 εκατοστάρικα ο μισθός. Δεν λέει κανείς ότι θα κουρευτεί ακόμα παραπάνω η σύνταξη. Λέει ο Σαμαράς μόνο ότι θα επανακτήσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα απολεσθέντα. Δεν είναι μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Εδώ μπορεί να μας διαβεβαιώσει ένα από τα κόμματα του διπολισμού και του δικοματισμού ότι η χώρα σε περίοδο ανάπτυξης δεν θα έχει μόνο ξένους επενδυτές και τοποτηρητές και μεροκάματα Τσεχίας και Σλοβακίας. Μπορεί ένας κύριος από αυτούς, οι οποίοι έχουν καταστρέψει την ελληνική οικονομία μαζί με 10 οικογένειες, να μας διαβεβαιώσουν από τη Βουλή ότι ό,τι φέρουν αναπτυξιακό παράλληλα με τα άλλα που υπογράφουν θα ξαναφέρει το μεροκάματο εκεί που το κούρεψαν. Θα ξαναφέρει τη σύνταξη εκεί που την κούρεψαν. Διότι η ανάπτυξη, κύριε Χατζηνικολάου, αν σε 2 χρόνια μειώσεις τη φορολογία για τους ξένους επενδυτές, δεν σημαίνει ότι θα πάρουν και θέσεις εργασίας. Αντίθετα, στο νερό θα γίνουν οι μισοί υπάλληλοι. Στη ΔΕΗ θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 50 που η ΔΕΗ αγόραζε κομμάτια από ιδιώτες. Αυτό που έζησα εγώ δηλαδή στη δεκαετία του 50. Μάλιστα. Τώρα, με ειδοποιούν ότι ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Καρατζαφέρης. Πάμε να πάρουμε γεύση από την ομιλία του.